Τον αγώνα σας τον προσφέρουν το κατάστημα Αρτότζι. Καφές, άρτος, γλυκά, τυροποτοειδή είδη, Ιθάκης 75, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. 2316 072 776. Σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον, καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαμόγελο. Και delivery στις γύρω περιοχές. Επίσης τον αγώνα σας τον προσφέρει ο οίκος τελετών Αθανασίου και Νέστορα Νικολόπουλου από το 1987 κοντά σας, με σεβασμό ενταφή σε όλη την Ελλάδα. Κεντρικό Αμπελόνο 16 στην Ξηροκρίνη Θεσσαλονίκη, 2310 7 20 403, και υποκατάστημα Παπαφλέσσα 18 στους Αμπελόκηπους, 6973 041 546, και 2310 740 και 300. Σας προσφέρουν τον αγώνα. Και την ανάλογη συνέχεια στεχόνται προς την άνοδο. Άι Νεάπολη σε αστραπή, Θεσσαλονίκη σε αστραπή, Νεάπολη σε αντιμέτωπη. Εδώ να σούτε, η μπάλα τελικά διώχνει και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία από την προσπάθεια που έγινε για την ΑΕ Νεάπολης να ανοίξει το σκορ. Βλέπει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το δεύτερο λιμάνι της Ελλάδος. Βλέπετε ένα χαρακτηριστικό πλάνο που σας δίνει η κάμερα του Ερασιτεχνικά TV, αφού είμαστε από ψηλά πάνω στα κάστρα, και φαίνεται ένα μέρος του δεύτερου λιμανιού της Ελλάδος, της χώρας δηλαδή. Θα κάνει αυτή τη βαθιά παλιά. Η κεφαλιά άλλαξε την πορεία της μπάλας εκεί ο αρχηγός, ο Μπαγκριτζής. Ένα σούτ που έγινε, παρά την πρόθεση από τον παίκτη της αστραπής, κατέληξε. Αλλαγή τώρα γρήγορα με την αστραπή να βγαίνει μπροστά. Ελεμένογλου έκανε τη σέντρα. Κεφαλιά που κοντά εξαπαφής, καλή ενέργεια. Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία στην προσπάθεια από την αστραπή που έγινε από τον Καρακίτσιο. Δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Σεφιανίδη. Σημαντικό στη φάση των Μπαράζ ανόδου για τα play-off, θυμίζω, της πρώτης αγωνιστικής. Η προβολή που έγινε, η μπάλα παίρνει ύψος, αλλά βάζει την τελευταία στιγμή, γιατί πήρε μια περίεργη πορεία από την ενέργεια που έγινε από τον Κουρτίδη, ο Κερατίδης, και διώχνει σε κόρνερ. Και την ανάλογη συνέχεια στεχόνται προς την άνοδο. Άι Νεάπολη σε αστραπή, Θεσσαλονίκη σε αστραπή, Νεάπολη σε αντιμέτωπη. Εδώ να σούτε, η μπάλα τελικά διώχνει και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία από την προσπάθεια που έγινε για την Άι Νεάπολη να ανοίξει το σκορ. Βλέπει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το δεύτερο λιμάνι της Ελλάδος. Βλέπετε ένα χαρακτηριστικό πλάνο που σας δίνει η κάμερα του Ερασιτεχνικά TV, αφού είμαστε από ψηλά πάνω στα κάστρα, και φαίνεται ένα μέρος του δεύτερου λιμανιού της Ελλάδος, της χώρας δηλαδή. Θα κάνει αυτή τη βαθιά παλιά. Η κεφαλιά άλλαξε την πορεία της μπάλας εκεί ο αρχηγός, ο Μπαγκριτζής. Ένα σούτ που έγινε, παρά την πρόθεση από τον παίκτη της αστραπής, κατέληξε. Αλλαγή τώρα γρήγορα με την αστραπή να βγαίνει μπροστά. Ελεμένογλου έκανε τη σέντρα. Κεφαλιά που κοντά εξαπαφής, καλή ενέργεια. Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία στην προσπάθεια από την αστραπή που έγινε από τον Καρακίτσιο. Δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Σεφιανίδη. Σημαντικό στη φάση των Μπαράζ ανόδου για τα play-off, θυμίζω, της πρώτης αγωνιστικής. Η προβολή που έγινε, η μπάλα παίρνει ύψος, αλλά βάζει την τελευταία στιγμή, γιατί πήρε μια περίεργη πορεία από την ενέργεια που έγινε από τον Κουρτίδη, ο Κερατίδης, και διώχνει σε κόρνερ. Αλλαγή τώρα γρήγορα, για να δούμε μπροστά. Η Νεάπολη σε αστραπή, ένα σούτρο που γίνεται, θα σκάσει την αγκαλιά του Κερατίδη. Εδώ χάνεται η πρώτη σπάση στο δεύτερο ημίχρονο. Μπαγκριτζής. Εδώ προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τη φάση, με αποτέλεσμα καταλήξει out. Κοντά το σούτ εδώ, τεράστια ευκαιρία που χάνεται από τον Βαχτανεσβίλη σε εξαπαφής φάση, δεν θα μπορέσει.
Βλέπετε και ένα πλάνο από τον κόσμο που παρακολουθεί το παιχνίδι στο γήπεδο Αγίου Παύλου. Θα γίνει βαθιά παλιά. Την μπάλα θα σκάσει από τον Γερατίδη. Νέα προσπάθεια, νέα απόκριση. Δοκάρι. Διπλή προσπάθεια για την Νεάπολη Αστραπή να απειλήσει την αιστεία του Γερατίδη. Δεν θα μπορέσει να την αξιοποιήσει. Αν και οι δυο μας ψάχνουν ένα γκολ, παρά τις ευκαιρίες θα εκτελεστεί. Ο Κερατίδης πετάγεται στην κλειστή γωνιά, διώχνει σε κόρνερ. Χαμένη ευκαιρία, μια ακόμη το αγώνα. Τώρα που έγινε, η μπάλα πέρασε από όλους. Για να τώρα την προσπίσει. Το σούτ εδώ καλό από τον παίκτη της Αστραπής. Την προσπάθεια να απειλήσει ο Μπίτσης τον Σεπιανίδη, out. Βλέπετε και ένα χαρακτηριστικό πλάνο από την άλλη πλευρά της πόλης της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε είμαστε πάνω στα κάστρα εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Από αριστερά είδατε προηγουμένως το λιμάνι, τώρα βλέπετε την δυτική Θεσσαλονίκη από εκεί που σας δίνει η κάμερα, το Εραστεχνικά TV. Πέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκο με λένε. Νίκο, συγγνώμη, Νίκο. Επειδή αυτές οι δύο ομάδες είναι. Εδώ τώρα πήγε να γίνει το λάθος και είναι το γκολ. Να ο Καρούτας θα σκοράρει, φίλες και φίλοι. Ζητάμε συγγνώμη διότι έγινε το σούτε. Δεν το περίμενε και ο ίδιος ο Σεπιανίδης. Να λοιπόν και όμως είναι αληθινό. Ο Καρούτας έκανε το σούτ, την μπάλα γλίστησε μετά από τραγικό λάθος εκεί του Σεπιανίδη. Και έτσι έχουμε το 0-1 για την Αστραπή Νεάπολης. Επιβάλλονται στη συνέχεια το αγώνα. Γιάμε τώρα εδώ προσπαθεί να τρέξει. Από κοντά πατάει την μπάλα. Θέλει να γίνει το σούτ. Μόνο του εναντίον όλων. Σουτάρει. 1-1. Απαντάει. Απαντάει εδώ ο Τοκμακίδης. Βλέπετε, βγάζει και τη φανέλα. Δεν άντεξε. Έβγαλε την αντίδραση εδώ. Στην ισοφάριση. Έτσι η ΑΕΝ Νεάπολης Αστραπή φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Λέστε και γρήγορα. Κεφαλιά. Εδώ φοβερή φάση που χάνεται. Απίστευτη ενέργεια. Πολύ κοντά στο 2-1 και στην ανατροπή. Στην ενέργεια του Απιδόπουλου. Καρότα στο φάουλ. Για την Αστραπή Νεάπολης. Εκτελείται απευθείας. Σε καλή θέση ο Τρομπλάκας εκεί της Νεάπολης Αστραπής. Σε πιανέδησε εδώ ευκαιρία. Έχει μπάλα στο δοκάρι. Απίστευτη φάση. Με τους παίκτες Αστραπής να χάνουν μια τεράστια ευκαιρία. Ξαναπροηγηθούν για δεύτερη φορά. Σημαδεύοντας το... Καρούτας, εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα ψηλά πάνω το δοκάρι, καλή εκτέλεση από τον έμπειρο επιθετικό. Πάνω το δοκάρι, ο Βαχτανεσβίλη. Μια κεφαλιά τώρα εξ απαφής που έγινε, από κοντά, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Θα εκτελεστεί, βαθιά μπαλιά. Η κεφαλιά από κοντά, η επέμβαση από τον goalkeeper corner. Μια ακόμη φάση για την Νεάπολη. Την μπροστά η Αστραπή. Τώρα δούμε γρήγορη αντεπίθεση. Βγαίνει μπροστά. Ανοίγει την μπάλα και τώρα ευκαιρία για την Αστραπή. Για να δούμε τώρα που βγαίνει μπροστά. Offside. Υποδεικνύεται ο Μήτραγκας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τον... Και έτσι λοιπόν με την τελευταία φάση και το offside του Μήτραγκα, παρά τις αντιδράσεις της Αστραπής, ολοκληρώνεται το παιχνίδι με 7 λεπτή καθυστέρηση εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Τελικό αποτέλεσμα 1-1 οι δύο ομάδες. Στο πρώτο αυτό ραντεβού το play-off δεν θα αναδείξει νικητή. Έτσι λοιπόν ο Καρότας άνοιξε το σκορ, απάντησε ο Τοκμακίδης 1-1 και έτσι έμεινε το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ανέδειξε η πρώτη αγωνιστική τον play-off νικητή. Ο Γιώργος Κερατίδης με τις επεμβάσεις του και με το ταλέντο του κράτησε μακριά όσο μπόρεσε τους αντιπάλους του. Η ομάδα του δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένη από αυτό το 1-1 που μένει ανοιχτή υπόθεση ανόδου. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν μπήκαμε καθόλου καλά στο match. Μπήκαμε κοιμισμένοι. Σε μίχρονο μιλήσαμε αρκετά στα αποδυτήρια, λίγο ξυπνήσαμε, βρήκαμε τον goal. Αλλά δυστυχώς εσωφαριστήκαμε ξανά για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα match. Είχαμε έλλειψη συγκέντρωσης, δεν παίξαμε καθόλου καλά, ευτυχώς μου πήγε καλά το μάτς, ευχαριστώ τον Θεό που μου πήγε το μάτς δηλαδή καλά.
Αυτά. Μπορείτε να διεκδικήσετε την άνοδο. Ναι, μπορούμε. Πηγαίνουμε σε συγκεντρωμένοι στο επόμενο μάτς. Καθαρά και την νίκη. Και συνεχίζουμε δυνατά. Στο πρώτο μήχρονο είδα και από τις δύο ομάδες πολλά λάθη. Αλλά στο δεύτερο βγήκατε με άλλη νοοτροπία. Πετύχατε ένα γκολ έτσι. Ναι, σίγουρα. Είχαμε πολλά λάθη και οι δύο ομάδες από το μήχρονο. Δεύτερο μήχρονο είδαμε ένα πολύ ωραίο μάτς. Ένα πολύ καλό μήχρονο. Με γκολ, με φάσεις, τα πάντα. Δίκαιο σκορ, θα έλεγα, από την εικόνα των ομάδων. Σε κατέρευσε και στις δύο ομάδες. Ο προπονητής σου εμπιστεύεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που δείχνει. Εννοείται, ευχαριστώ στον προπονητή μου και στους προπονητές μου και τους τρεις. Και συνεχίζουμε δυνατά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τη μία πλευρά. Πάμε τώρα να ακούσουμε την ΑΕ Νεάπολης Αστραπή που, αν και δέχτηκε τον γκολ, ισοφάρισε, αλλά δεν μπόρεσε παρά τις πολλές ευκαιρίες να φτάσει στη νίκη. Ο Σεπιανίδης θα μας πει αν η ομάδα του είναι ικανοποιημένη από αυτό το βαθμό και αν μπορεί συνέχεια να φτάσει στην επιτυχία ώστε να διεκδικήσει την άνοδο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Προσπαθήσαμε να μπούμε δυνατά στο μάτς, στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Δυστυχώς έκανα κάποιο λάθος που κόστησε στην ομάδα μου τον γκολ αυτό. Πάλι καλά, δεν ήμουν ομοιραίος. Ο αντίπολος τερματοφύλακας ήταν πάρα πολύ εξαιρετικός. Συγχαρητήρια σε αυτόν. Εμείς, σαν στόχο, έχουμε φυσικά την άνοδο και θα παλέψουμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική να την διεκδικήσουμε. Το γεγονός ότι η ομάδα σου μπορούσε να παίξει και καλύτερα, πιστεύεις ότι αδικαιολόγητα αγχωθήκατε? Δεν ξέρω σε πού οφείλεται αυτό. Πρέπει να το δουλέψουμε, πρέπει να συζητήσουμε τι έφταιξε και να συνεχίσουμε. Το γεγονός ότι ακόμα είστε ανοιχτοί στην υπόθεση, πιστεύεις τα επόμενα παιχνίδια προσπαθήσετε να ενωθείτε? Σίγουρα. Η ομάδα έχει ικανότητα για περισσότερα πράγματα. Έχει ικανότητα, αρκεί να τις εκμεταλλευτούμε αυτές τις ικανότητες. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Νικολόπουλο, τον Νέστορα, να μας πει πρώτα απ' όλα για την ομάδα της Αστραπής, η οποία πιστεύω ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να εκδικήσει στόχους. Καλησπέρα, Νέστορα. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς ήμασταν άτυχοι. Είχαμε όλες τις ευκαιρίες με το μέρος μας. Προσπαθήσαμε. Προηγήθηκε η αντίπαλη ομάδα και μας έκοψε τα πόδια. Ευτυχώς μπορέσαμε και σοφαρίσαμε. Δυστυχώς τώρα με τα δύο ταχύ που ήρθαν στον όμιλο, σαν να μην έγιναν τα παιχνίδια και συνεχίζουμε. Τουλάχιστον δεν χάθηκε κάτι για τη συνέχεια. Το γεγονός ότι ο Μάτος μπορούσε να παίξει ακόμα καλύτερα, πιστεύεις ότι αδικαιολόγητα χώθηκε επειδή ήξερε ότι τα παιχνίδια. Μας κυρίευσε ένα άγχος λόγω εδώ που έχουμε φτάσει και είναι πολύ σημαντικό κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, με ένα στραβοπάτημα μπορεί να χαθεί όλη η χρονιά. Συνεχίζουμε, πάμε δυνατά και θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι μας αξίζει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δώσουμε το λόγο τώρα και στον Σάρι Δεμερτζή. Να μας πει ο Δημήτρης. Μάλιστα. Ό,τι προσπάθησε. Προσπάθησε πάρα πολύ. Από την αρχή της χρονιάς ο στόχος ήταν η άνοδος. Πιστεύω φαίνεται και μέσα στο παιχνίδι. Γιατί είδαμε ότι στο πρώτο μήκρο. Πάντως ένα μεγάλο μπράβο στον αντίπαλο τερματοφύλακα γιατί κατέβασε στόρια. Είχαμε πολύ κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Δεν μας βγήκαν όμως. Φάνηκε και στο παιχνίδι. Αλλά δεν σταματάμε πουθενά. Μέχρι το τελευταίο παιχνίδι θα διεκδικήσουμε την άνοδο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και πάμε να κλείσουμε τον Μπαγκιρτζή, το σκόρ ο οποίος σοφάρισε. Το Κουμακίδη, συγγνώμη. Ναι. Να μας πει τελικά αν είναι ικανοποιημένος από το 1-1, έτσι πως είναι το παιχνίδι τελικά. Κοιτάξτε να δείτε, οι αγώνες μπαράς πάντα έτσι είναι δύσκολα, κλειστά ματς. Εμείς όντως αγχωθήκαμε, μείναμε και πίσω στο σκορ, στο δεύτερο ημίχρονο. Ευτυχώς σοφαρίσαμε γρήγορα. Βέβαια και ο αντίπαλος τερματοφύλακας σήμερα ήταν σε πολύ καλή μέρα. Έχει κάνει 2-3 απεκρούσεις που ακόμα και τερματοφύλακες Α κατηγορίας νομίζω δύσκολα θα βγαίνανε. Από εκεί και πέρα η ομάδα έχει ανέβει χρόνια και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Να είσαι καλά.